Εκπρόσωποι των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας καλωσορίζουμε στην σημερινή συνέντευξη τύπου και επίσημα πλέον ξεκίνησε η νέα προεκλογική περίοδος. Για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσαν να είναι σήμερα και οι υπόλοιποι τρεις υποψήφοι του κόμματός μας. Γι' αυτό θα αναγνώσω μία κοινή δήλωση των τεσσάρων υποψηφίων και στη συνέχεια θα έχει το λόγο ο κύριος Λαβασίδης. Λοιπόν, κοινή δήλωση των τεσσάρων υποψηφίων. Στις 21 Μαΐου το 2023, ο ελληνικός λαός ανέδειξε μια τεράστια ανάγκη. Την ανάγκη μιας ισχυρής προοδευτικής δύναμης, αντίβαρο στην κυβέρνηση που αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες προς όφελος των λίγων και ισχυρών. Αντίβαρο στο επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων του κ. Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ, η παράταξη των αρχών, των αξιών, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου, έχει χρέος να παλεύει για τους αγώνες και τα όνειρα των πολλών. Ήρθε η ώρα η Δημοκρατική Παράταξη να αποτελέσει το πραγματικό ανάγχωμα απέναντι στην μονοκρατορία της δεξιάς. Η αρχή έγινε από τη Φλόρινα. Στείλαμε ηχηρό μήνυμα, υπερδιπλασιάζοντας τη δύναμή μας. Στις 25 Ιουνίου, ας σηματοδοτήσουμε όλοι μαζί την επιστροφή στην υπευθυνότητα, την λογική και την πρόοδο. Με θετική ψήφο στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, δίνουμε νέα προοπτική στους πολίτες και τη χώρα, ανατρέποντας το πολιτικό σκηνικό. Αγαπητοί εκπρόσωποι του τύπου, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας σε ένα τέτοιο μαγικό μέρος, όπως είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, σε ένα μέρος πρικισμένο με απίστευτη φυσική ομορφιά, που είναι σημαντικό να το διαχειριστούμε αποτελεσματικά για να αποδώσει τα προσδοκόμενα. Η αιτία της πρόσκλησης ήταν η πρόθεση να αποτιμηθεί το εκλογικό αποτέλεσμα της 21ης Μαΐου. Οι εκλογές της 21ης Μαΐου ανήκουν πια στην ιστορία. Τα αποτελέσματά τους, που είναι γνωστά σε όλους μας, δίνουν και την ευκαιρία σε μένα προσωπικά να ευχαριστήσω από καρδιάς για την αποδοχή της υποψηφιότητάς μου και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν όλους τους πολίτες. Για μένα είναι τεράστια η τιμή και η ευθύνη και θα καταβάλω όλες μου τις δυνάμεις ώστε να ανταποκριθώ σε αυτή την εμπιστοσύνη. Επίσης, αυτή η πρώτη μετεκλογική περίοδος, που ταυτόχρονα είναι και πρώιμη προεκλογική περίοδος, δίνει την ευκαιρία για μια πρώτη τάξεως σειρά συμπερασμάτων, ώστε να εξαχθούν σχετικά με την πολιτική σκηνή της χώρας. Είναι φανερή η νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που της δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, τουλάχιστον ψυχολογικό, για τις εκλογές της 21ης. Της 25ης Ιουνίου. Είναι επίσης ξεκάθαρη η εκουφαντική αποδοκιμασία των πολιτών απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η ηγετική ομάδα του κόμματος αυτού είχε μια γραμμή που προφανώς ήταν θολή και αφηρημένη και έτσι δεν έφτασε μέχρι την ψυχή και τη λογική των πολιτών που αποφάσισαν να μην τη στηρίξουν. Θεωρώ ότι μπορώ βάσιμα να ισχυριστώ πως αυτή τη στήριξη την απολαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Αύξησε την εκλογική του δύναμη κατά 30% περίπου πανελλαδικά. Τονίζαμε σε κάθε ευκαιρία στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου ότι το ΠΑΣΟΚ αναμορφώνεται και ξαναξεκινάει. Αναδιοργανώνεται σε όλα τα επίπεδα ώστε να μπορέσει να αποτελέσει την αξιόπιστη φωνή της σύνεσης και της λογικής στο πολιτικό μας σύστημα απέναντι σε κάθε εξτρεμισμό, αριστερόστροφο ή δεξιόστροφο. Αυτό οι πολίτες το αντιλήφθηκαν και το επιβράβευσαν στην 21η Μαΐου. Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, ο υπερδιπλασιασμός του ποσοστού μας δίνει κυριολεκτικά φτερά στα πόδια. Στα πόδια όλων μας. Και των συνυποψηφιών μου και των υπόλοιπων εθελοντών και μελών του κόμματος και φίλων του κόμματος, που δείχνει ότι η ενότητα, η εντυμότητα και η αξιοπρέπεια του αγώνα μας βρήκαν ανταπόκριση. Έτσι θα συνεχίσουμε, όλοι μαζί, ξεκινώντας από τέτοιες αφετηρίες. Απομένει ακόμα μία εκλογική μάχη. Αυτή η μάχη ξεκίνησε τυπικά και φέρνει το χώρο μας σε θέση ικανή για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Για εμάς, το πρώτο ζητούμενο είναι να διατηρήσουμε τα εκλογικά μας κέρδη. Όμως η στόχευσή μας είναι να συσπυρώσουμε και να ενεργοποιήσουμε όλους τους πολίτες που εμπνέονται από τα ιδεώδη της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς, ώστε να αγωνιστούμε
για τη μία από τις δύο κοινοβουλευτικές έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Φλόριδας. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και σας περιμένει όλους να γυρίσετε στο σπίτι σας, ώστε να πετύχουμε αυτά που δικαιούμαστε, αλλά και αυτά που ονειρευόμαστε. Ο εκλογικός νόμος ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές της 25ης Ιουνίου θα γίνουν με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης. Αυτό σημαίνει ότι στις περιφερειακές ενότητες με δύο έδρες, όπως είναι η Φλόρινα, τις έδρες τις καταλαμβάνουν τα δύο πρώτα σε ψήφους κόμματα στο νομό, ανεξάρτητα από την εκλογική τους επίδοση στη χώρα. Δηλαδή, αν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έρθουν πρώτα σε ψήφους στη Φλόρινα, οι έδρες θα καταληθούν από τους πλειοψηφίσαντες των δύο κομμάτων στις εκλογές της 21ης Μαΐου, δηλαδή από τον κύριο Παπασωτηρίου και από εμένα. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν φήμες που θέλουν κάποιους να διαδίδουν ότι οι έδρες για τη Φλόρινα έχουν ήδη κριθεί από τις εκλογές που μόλις τελείωσαν. Αυτό είναι ανυπόστατο. Είναι ψευδές. Ελπίζω ότι αυτές οι κουβέντες που φτάνουν στα αυτιά μας οφείλονται σε λανθασμένη αντίληψη αυτών που μας μετέφεραν αυτές τις κουβέντες και όχι σε ενορχιστρωμένη προσπάθεια από τα ίδια γνωστά κέντρα που στο παρελθόν, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, με ήθελαν να εμπλέκομαι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου, προσπαθώντας και πάλι ανεπιτυχώς να αποπροσανατολίσουν τους πολίτες. Ούτε τότε το κατάφεραν, ούτε τώρα θα καταφέρουν κάτι περισσότερο από το να εκτεθούν ανεπανόρθωτα στο εκλογικό σώμα. Είμαστε όλοι εδώ για να μην επιτρέψουμε να φαλκιδευτεί η αλήθεια και για να προστατέψουμε το κύρος των θεσμών. Σε όλη αυτή την υπέροχη πολιτική διαδρομή, η Φλόρινα είναι στο νου και στην καρδιά μας. Και η προσδοκία μας, το όνειρό μας, η προσπάθειά μας, η φιλοδοξία μας, είναι να συμβάλλουμε κι εμείς όσο μπορούμε στην επίλυση των πολλών προβλημάτων της. Της θέρμανσης, των υποδομών, των οδικών δικτύων, της πρωτογενούς παραγωγής, της ανεργίας. Θέλουμε να συμβάλλουμε. Και είμαι βέβαιος ότι η ορθή κρίση των πολιτών και αυτή τη φορά, στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους και θα αποδώσει στο ΠΑΣΟΚ την εμπιστοσύνη που μας αξίζει σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν όλοι μαζί. Καλό αγώνα!